Έχει πάνω του τον Λαμπερνάκη. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί που είναι ο Πόη. Να δούμε αυτή τη φάση. Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Το σούτ του Πόη. Κόντραρε πάνω. Δύο καλές ευκαιρίες. Ο Γιώργος φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αυτή απομακρύνεται με γροθιές. Ο Γκουτζελάς. Τα σώματα των Άρη. Τον Προβατίδη. Σουνάς. Έξω από την περιοχή. Κλείστηκε. Ένα σούτ που γίνεται πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Γκουτζελά. Στο σούτ που δοκίμασε ο Μάριος Παπαδόπουλος έξω από την περιοχή. Ο Γκουτζελάς, ο τερματοφύλακας γηπεδούχων, έσωσε την εστία του, απομάκρυνε σε κόρνερ. Άλλο Προβατίδης, καλυσμένος, θα κάνει όμως το σούτ στην αγκαλιά του Γκουτζελά η μπάλα. Στο 22 της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει στην περιοχή. Ο Παπαδόπουλος στρώνεται στον Προβατίδη μπάλα. Ο Γκουτζελάς όμως πέφτει και απομακρύνει. Ακόμα μια σωτήρια απόκρουση από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, τον Γκουτζελά. Έπεσε στην δεξιά του γωνία και από... Με τον Σουνά να εκτελεί στο ύψος του πέναλτι και φαλιά. Η μπάλα στα χέρια του Γκουτζελά, ο οποίος γρήγορα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κουρέλας και του Πόη. Ένα σουτ που γίνεται τώρα από μακρινή απόσταση από τον Σουνά. Η μπάλα στα χέρια του Γκουτζελά κατευθείαν χωρίς να ανησυχήσει σε αυτήν τη φάση ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Ο Γιαννόπουλος εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά του Μιλένκοβιτς, Κατσαβάκης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γκουτζελάς, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Πασεραϊκό, με τον Νίκο Κατσαβάκη να μην μπορεί να πλασάρει τον Γκουτζελά. Εκτελείται το κόρνερ με τον Γιαννόπουλο, κεφαλιά του Κατσαβάκη, όχι, μπλόκαρε ο Γκουτζελάς. Θα κάνει λοιπόν την πρώτη του αλλαγή σε λίγο, ο Ανδρέας Παντζιαράς. Θα περάσει το παιχνίδι τον Νίκο Ασλανίδη. Παίρνει θέση ο Τσαούσης, κάνει σέντρα ο Τσιμίκας για τον Γκόγκα. Γκόγκας, Τσαούσης, η μπάλα απομακρύνεται. Ασλανίδης, μια σέντρα για τον Γκόγκα, θα μπλοκάρει την μπάλα ο πανύψηλος τερματοφύλακας, ο Γκουτζελάς. 1,94 ύψος ο Γκουτζελάς. Μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει εδώ πέρα
ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με τον Αγγελακάκη, όμως ο Τσαπάνης λέει όχι. Θα ξαναδούμε πάλι την φάση. Εδώ βλέπουμε το γέμισμα. Ο Λαμπερνάκης με το στήθος τρώνει στο Φλόρο. Ο Φλόρος δεν μπορεί να πλασάρει. Έρχεται ο Αγγελακάκης με το σουτ. Ο Γκουτζελάς με τα πόδια. Έρχεται μετά ο Τσαπάνης για να πει όχι. Συνεχίζουμε. Ο Εθνικός προσπαθεί να ισοφαρίσει με τον Ελληνίδη. Όμως το σουτ που θα επιχειρήσει θα είναι πολύ χλιαρό και ο Γκουτζελάς δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κάτω, ας παίξεις 60-40 και μια φράγη μέσα, τι έγινε.